σκεφτείτε το πώς θα δουλεύουμε από εδώ και στο εξής με το GitHub. Οπότε το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε σε αυτό το στο repository, στο GitHub, github.com/mylag/androidtestapp, και θα το κάνετε, κάνετε πρώτα sign in με το λογαριασμό σας και μετά θα κάνετε το fork εδώ πέρα. Το fork τι κάνει, είπαμε, παίρνει όπως είναι το πανομοιότυπο και το βάζει στο δικό σου λογαριασμό. Εδώ δεν έχετε δικαιώματα να κάνετε push και αλλαγές, γι' αυτό το λόγο το κάνετε στο δικό σας username. Οπότε κάντε πρώτα fork. Τελειώσαμε. Λοιπόν, αφού το κάνετε θα έχετε πάει, θα έχει πάει στο δικό σου λογαριασμό λογικά. Θα το κάνω και εγώ. Ωραία. Τώρα γράφετε το username σας. Πρέπει να γράφετε το δικό σου username. Αυτό πλέον είναι δικό σας repository. Μπορείτε να κάνετε ό,τι αλλαγές θέλετε. Ωραία. Το επόμενο βήμα να το κάνουμε clone, δηλαδή το κατεβάσουμε τοπικά στον υπολογιστή μας, ώστε να δουλέψουμε από εκεί και να μετά να κάνουμε ό,τι αλλαγές, να τις πάμε πίσω στο GitHub. Οπότε κάτω δεξιά και που λέει το clone URL, εσείς θέλετε να πάτε το HTTPS. Το SSH που λέει εδώ πέρα πρέπει να έχετε σετάρει τα δικά σας κλειδιά, το οποίο μπορούμε να το πούμε αργότερα, για να μην κάνετε συνέχεια βάζετε username και password. Οπότε πάτε στο HTTPS. HTTPS προς το παρόν, copy αυτό εδώ πέρα και ανοίγετε ένα terminal. Γενικότερα φτιάξτε ένα φάκελο στον οποίο θα δουλεύετε τα repositories. Και έχουμε git clone. Το URL που κάνατε copy. Προσοχή, επαναλαμβάνω, εδώ θα γράφει το δικό σας username, δεν θα γράφει το mylag, γιατί δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης. Όχι, σε όποιο φάκελο θες. Είναι, το έχω ονομάσει εγώ έτσι. Ναι. Α, ναι, σε μένα λες, ναι. Λοιπόν, αφού κατεβεί, με LS μπορείτε να βρείτε ότι όντως κατέβηκε, είναι εδώ πέρα. CD, για να αλλάξουμε directory, Android test app και enter. Ok. Τώρα πώς τσεκάρουμε ότι είμαστε στο δικό μας remote. Git remote plin v, το οποίο μας λέει ποιο URL απομακρυσμένα έχει βρει το git. Okay. Είναι αυτό βασικά το URL που του δώσαμε στην αρχή για να κάνουμε clone. Ωραία. Τώρα, για να δουλέψετε όπως θα δουλέψετε και στο σπίτι, ανοίξτε το Android Studio για να φορτώσουμε αυτό το project που είναι ένα αρχικό. Λοιπόν, δίνουμε και την branch πάλι και τώρα βλέπουμε το νέο branch έχει δημιουργηθεί. Το επόμενο βήμα είναι να αλλάξουμε, να μπούμε μέσα σε αυτό. Είναι εντολή git checkout. Και μας λέει το git. Αλλάξαμε, αυτή είναι το modify, που σημαίνει το M, ποιο αρχείο έχει αλλάξει. Και ότι αλλάξαμε στο branch α.
στο feature α. Λοιπόν, τώρα πώς πάμε, κάνουμε τις αλλαγές, τις προσθέτουμε. Git add και τα αρχεία που θέλουμε. Πάλι. Τώρα, στην περίπτωση μας μπορούμε να δώσουμε το, όπως είναι αυτό το αρχείο, όλο το path, ή να δώσουμε μόνο το πρώτο directory, το οποίο παίρνει recursive και ό,τι είναι από κάτω. Οπότε αν δώσω σκέτο το app, θα πάρει ό,τι είναι από κάτω οι αλλαγές. Git status, πάει να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Και γίνει πράσινο πλέον, το οποίο μας λέει αυτές οι αλλαγές έτοιμες να γίνουν commit. Δηλαδή έτοιμες να μπουν στο ιστορικό του Git. Ok. Και όπως είχαμε μάθει, πώς γίνεται αυτό, git commit πλην M, αυτό είναι το shortcut, σε αυτάκια μέσα την αλλαγή που κάναμε. Remove. Τι αλλάξαμε. Άνοιξε. Οκ. Του έδωσα και ένα περιγραφικό commit. Μια ονομασία. Git status λοιπόν. Είναι καθαρό το working directory. Και αυτά, επιθυμίζω, μέχρι στιγμής είναι local στον υπολογιστή μας. Εμείς θέλουμε να πάνε στο GitHub ώστε να δούμε τις αλλαγές. Και μετά θα δούμε πώς θα ενσωματωθούν στο μητρικό το repository. Οπότε, πώς ανεβαίνουν τώρα. Κάνουμε git push το origin, που θυμίζω origin είναι το όνομα του απομακρυσμένου το URL, δηλαδή το remote, λέω, πώς λέμε, το οποίο τον ξαναπαναλαμβάνω, το βλέπουμε έτσι. Το origin κάνει match με αυτό το URL. Για να μην πληκτρολογούμε συνέχεια αυτό μακρινάρι, το ονομάζουμε origin, το οποίο by default είναι το git. Οπότε git push, δηλαδή ανέβασε, πρόξε στο, σε πιο remote, στο origin, πιο branch, το feature, αυτό που φτιάξαμε. Γενικότερα αυτό το συντακτικό, git push το remote, που είναι αυτό εδώ, και το όνομα του branch. Λοιπόν, τώρα λογικά εσάς θα σας ζητηθεί το username και το password. Οπότε μόλις ανέβει, συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Είναι σε αυτό εδώ το remote που λέει εδώ πέρα. Git remote plin, δηλαδή λέει πού ακριβώς θα ανέβει αυτό εδώ πέρα. Παρεπτόντως εδώ πέρα μπορείς να έχεις πάρα πολλά URLs. Μετά θα δούμε πώς θα προσθέσουμε και το μητρικό για να τραβάμε τις αλλαγές και μετά να κάνουμε push τις δικές μας. Οπότε θα έχει τέσσερα σημεία. Αυτά θα γίνουν τέσσερα. Ωραία. Λοιπόν. Ναι, για αυτούς που είναι που παίρνετε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, υποθέτω έχετε ανεβάσει όλοι, οπότε τώρα να πάτε στο GitHub, στο δικό σας το repository, θα δείτε ότι έχει εμφανιστεί αυτό το πράγμα εδώ πέρα, το οποίο έτσι κάνουμε το λεγόμενο pull request, δηλαδή ζητάμε να γίνει merge η αλλαγή μας στο parent, στο MyLax, συγκεκριμένη περίπτωση Android Stub. Και μας λέει, είναι το feature α, το οποίο ανεβάσαμε, πόσα λεπτά γίνανε πριν, και άμα θέλουμε να κάνουμε pull request. Οπότε πατάμε το πράσινο κουμπί και η επόμενη σελίδα
δίνουμε ένα περιγραφικό τίτλο, το by default βάζει το GitHub για να μας διευκολύνει το commit, το μήνυμα του commit που δώσαμε, και άμα θέλουμε αφήνουμε και ένα σχόλιο λέγοντας γιατί κάναμε αυτήν την αλλαγή και τι θα προσφέρει ή τι bug φτιάχνει. Με το preview παρεπιπτόντως βλέπετε πως θα γίνει render το σχόλιο, και από κάτω έχει πληροφορίες πόσα commit γίνανε, ένα commit, πόσα αρχεία άλλαξαν, πόσα comments υπάρχουν στα commits, το οποίο προς το παρόν δεν υπάρχει, και ποιο αρχείο άλλαξε. Εδώ δεξιά μας λέει 0 αλλαγές, α, 14 διαγραφές γίνανε. Και με ροζ εμφανίζεται τι ακριβώς διαγράψαμε. Okay. Αφού είμαστε σίγουροι γίνουν όλα σωστά, πατάμε το... Α, επίσης εδώ πέρα, άμα δεν με πράσινα, που λέει able to merge, δηλαδή δεν υπάρχουν τίποτα conflicts τα οποία δεν μπορούν να... Πώς λέγεται, τα οποία κάνουν conflict με το parent, με το mylag, το repository. Οπότε πατάμε create. Εδώ πέρα. Και πλέον είμαστε, άμα δείτε, στο MyLag. Πάλι εδώ πέρα βρίσκουμε τα commits. Το όνομα του commit που δώσαμε. Και τι αρχεία αλλάξανε. Τώρα, πάμε εδώ πέρα δεξιά σε αυτό το αρχιάκι. Λογικά θα δείτε ο καθένας το δικό του. Σιγά σιγά αυτό θα γεμίζει, ελπίζω, άμα τα ανεβάσετε όλοι σας. Λοιπόν, ποιος το έχει ανεβάσει? Τι έγινε? Α, εσύ το ανέβασε. Ποιος δεν το έχει? Δεν. Γιατί ρε? Λοιπόν, εδώ πέρα όποιος είναι διαχειριστής στο MyLag μπορεί να κάνει merge, δηλαδή τις αλλαγές να τις πάρει στο μητρικό. Οπότε ό,τι αλλάζει γίνεται εδώ πέρα ας πούμε προσθέθηκε ένας ακέραιος. Εδώ που λέει αλλαγές, τι έγινε? Έγιναν σχόλια παρεπιπτόντως. Να προσπαθείτε να έχετε περιγραφικό μήνυμα και τίτλο. Εδώ που λέει αλλαγές π.χ. Δεν ξέρω ποιος το κάνει. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Πρέπει να μπω μέσα για να δω τι έχει αλλάξει. Καταλαβες. Πρέπει να πατήσω τι έχει αλλάξει και να τσεκάρω ακριβώς. Εδώ πέρα πάλι το feature α, και αυτό δεν είναι περιγραφικό. Εδώ έχει τα δύο commits. Εντάξει. New και email. Ok. Εδώ πέρα είναι πιο περιγραφικό. Τι μας λέει? Ότι exchange το activity. Αν μπω μέσα, όντως αυτό κάνει. Αυτό είναι σημαντικό να το κάνετε, γιατί μετά στο commit έχει ιστορία, στην ιστορία κάποιος μπορεί να δει από τα μόνο από μία πρόταση τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πάρω αυτό παραδείγματος χάρη και θα το κάνω merge. Confirm εδώ πέρα. Έγινε move και έγινε merge. Τώρα πάμε πίσω. Αν υπάρχει κάποιο conflict, το GitHub θα μας το πει. Εδώ θα εμφανιστεί κόκκινο ή πορτοκαλί, θυμάμαι. Λοιπόν, προς το παρόν όλα είναι κομπλέ. Τώρα πάμε στο τέτοιο, στο parent, και βλέπουμε ότι όντως έγινε αλλαγή. Ποιος το έκανε merge και ποιος έκανε την αλλαγή με τις ώρες και τα πάντα. Ναι.
το branch δεν μπορούμε να το φτιάξουμε και από εδώ? Ναι, μπορείς και από το πάνω τέτοιο. Πάνω στο branch. Ναι, μπορείς. Έχει κάποια διαφορά από το να το γράψουμε μέσω του terminal? Θεωρητικά όχι, δεν έχει. Μπορείς να το κάνεις και έτσι. Δηλαδή, αν πας στο δικό σου πάντα, που έχεις δικαιώματα, αν πας branch του πέρα και γράψεις κάτι, bug B. Σου λέει δεν υπάρχει. Θες να το φτιάξεις? Ναι, και σου λέει από πού? Από το master. Πατάς OK και στο φτιάχνει. Και τώρα με βάλει κιόλας μέσα εδώ πέρα. Θεωρητικά μπορεί να το κάνεις και έτσι. Δηλαδή το GitHub σου δίνει τη δυνατότητα, έχει τον editor, το οποίο π.χ. αν πας σε ένα αρχιάκι, σου λέει να κάνεις εδώ edit που έχει το μολυβάκι. Αυτό εσύ δεν μπορείς τώρα, αυτό που έκανα πριν εγώ, το merge, μπήκε στο MyLack. Δηλαδή θα κάνω και τα υπόλοιπα, ας πούμε. Ας κάνω και αυτό. Ενώ πώς θέλω... Πώς? Πώς μπορώ να στείλω που είναι request, ας πούμε... Όταν το κάνεις μέσα από το... Ναι, ναι. Σου εμφανίζει πάλι το κονιδιάκι που λέει pull request, αυτό το... Κάτσε το κάνω, ρε, να δούμε. Π.χ. από εδώ κάνω πάλι μια αλλαγή εγώ. Φτιάξω πάλι branch. Να θυμάστε να φτιάχνετε πάντα branches. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Πρέπει να αλλάξει κάτι για να το στείλει στο... Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν κάνει τον diff μετά, δεν συμβεί τη διαφορά. Π.χ. θα σβήσω εγώ αυτό το test case εδώ πέρα. Και αυτό έχεις κάνει, σου λέει πάλι εδώ πέρα με το μέσω του browser, το commit και ένα optional τέτοιο, extended list που λέει εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν έχεις κάνει αλλαγή δεν εμφανίζεται. Λοιπόν. Τώρα, π.χ. εδώ πέρα είδαμε ότι ήμασταν 5 συνεργασίες κάναμε. Έτσι θα γίνει και στο τελικό. Σιγά σιγά τα κάνουμε merge και έχουν μπει όλα στο μητρικό. Τώρα εσείς μετά θα πρέπει να πάρετε τις αλλαγές που έχουν γίνει εδώ πέρα, στο MyLack, και πάνε να δουλέψετε από εκεί. Δηλαδή τώρα στο δικό σας τοπικά που είστε τώρα, δεν έχετε τα τελευταία commits, γιατί είναι από άλλα άτομα. Οκ. Okay. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Όπως είπαμε πριν, μπορεί να έχουμε πολλαπλά remotes. Git. Καταρχάς πάμε στο master, που είναι το κεντρικό. Το branch. Και θα πάμε και θα προσθέσουμε τώρα το MyLack. Επειδή δεν έχουμε δικαιώματα, ούτως ή άλλως θα είναι HTTPS. Οπότε κάνουμε copy αυτό εδώ πέρα. Okay. Πάμε πάλι μες στο φάκελο που είναι το project. Και με εντολή git remote, πρόσθεση δηλαδή, και του δίνουμε μια ονομασία, ένα alias, συνήθως το ονομάζουμε upstream, δηλαδή είναι ο κώδικας που θα γίνει merge. Και το URL. Τώρα το URL είναι διαφορετικό εδώ. Έχει πάρει το MyLack, στο οποίο δεν έχουμε δικαιώματα, επαναλαμβάνω. Άμα το προσθέσουμε αυτό, πατάμε την εντολή, πάλι με το git remote πλην v, μας δίνει σαν αποτέλεσμα αυτά. Δηλαδή προσθέθηκε άλλο ένα remote, το οποίο το ονομάσαμε upstream και κάνει match με αυτό το URL. Για να φέρουμε τις αλλαγές τώρα, άμα δείτε με το git log, έχουμε δύο commits στα αρχικά τα δικά μου. Κάνουμε git pull, δηλαδή τράβα τις αλλαγές. Από πού? Από το upstream. Σε ποιο? Στο master, λέει εκεί που είμαστε. Τώρα μου δώσω την εντολή αυτή, ό,τι αλλαγές έχουν γίνει από όλα τα παιδιά, θα έρθουν σε μένα.
Τα έφερε το git στον υπολογιστή μου. Άμα δούμε το log, είναι όλα τα το history του git. Και φυσικά και τα αρχεία που είναι αλλαγμένα είναι όλα στον υπολογιστή μας. Και μετά από εκεί και πέρα γίνεται πάλι ένας κύκλος. Οπότε θέλω να προσθέσουμε ένα καινούριο feature, κάτι άλλο. Git branch, καινούριο. Feature B. Δίνουμε git branch. Τι υπάρχουν τώρα? Το α είναι το παλιό. Το β το καινούριο. Πώς μπαίνουμε σε ένα branch? Git checkout. Git checkout και το όνομα του branch. Feature B. Άλλαξε, πώς είμαστε σίγουροι ότι άλλαξε? Γίνοντας πάλι git branch. Το αστεράκι έχει μεταβεί στο feature β. Ναι, αυτό όμως είναι στο το δικό μου το shell, το έχω έτσι πειράξει για να το δείχνει. Σε μερικούς μπορεί να το δείχνει. Αλλά και αυτό, άμα θέλετε μια ιστορία, μπορούμε να το συζητήσουμε. Σωστό αυτό. Λοιπόν, οπότε τα βήματα αυτά. Θα γράψω εγώ τώρα και έναν οδηγό, αν τον έχετε εύκαιρο. Τι βήματα και τα λοιπά κάνουμε. Αυτά για σήμερα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν υπάρχουν επικαλύψεις, πώς τους γίνονται αυτά? Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, λοιπόν. Θέλω να το κάνουμε αύριο, γιατί σήμερα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε κιόλας. Έχουμε φάει ήδη μια ώρα. Λοιπόν. Ωραία, ας κάνουμε το εξής. Λίγο γρήγορα. Pull request. Λοιπόν. Να, π.χ. αυτό. Τώρα πλέον έχουν γίνει αλλαγές, έχουν ανέβει και αυτό το αρχείο πείραξε κάτι το οποίο πλέον δεν είναι δυνατό να σωματωθεί στο κεντρικό το repository. Θα πρέπει αυτός που το φτιάξε να κάνει το λεγόμενο, τώρα αυτά είναι λίγο προχωρημένα, το rebase. Δηλαδή, όταν φτιάχνουμε ένα καινούριο branch, παίρνουμε σαν βάση κάποιο άλλο, από εκεί που ξεκινάμε. Τώρα είμαι στο master, άμα κάνω git branch καινούριο, σαν βάση μου έχω το master. Το master όμως έχει κάποια commits, τα οποία με το one line εδώ πέρα μπορείς να φανίσουν έτσι, χωρίς τα παρελκόμενα. Εγώ ξεκίνησα με αυτά τα δύο και σαν βάση μου πήρα αυτό εδώ πέρα. Εδώ τέλειωνε το master δηλαδή. Μετά προσθέθηκαν όλα αυτά τα 5, πόσα είναι 6. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε το λεγόμενο rebase, δηλαδή να τη βάση μας να τη φέρουμε εδώ πάνω και από εδώ να φτιάξουμε καινούργιο branch, να αρχίσουμε να δουλέψουμε. Τώρα μόνο θα τα πω αύριο αυτά. Ναι, θα αύριο. Αυτά. Ό,τι απορία μου λέτε. Και επίσης κάτι που παρατήρησα και όποιος θέλει να παίξει με αυτό. Όποιος θέλει να βασικά να κάνει μια συνεισφορά, είναι καλή ευκαιρία. Π.χ. φτιάχνουμε καινούριο repository. Και εδώ πέρα το GitHub σου λέει να βάλεις ένα τελεία gitignore. Αυτό είχαμε πει ότι ό,τι περιέχει μέσα αυτό το αρχείο, το οποίο το βλέπουμε και εδώ πέρα, ότι υπάρχει, όλα αυτά εδώ, λέει στο git μην τα λάβεις υπόψη σου για να τα κάνεις add και να τα πουσάρεις στο GitHub. Εδώ είναι ο φάκελος.gradle, ο τελεία idea. Το αστεράκι σημαίνει οτιδήποτε πριν, ό,τι όνομα και να έχει, το οποίο να έχει όμως κατάληξη.iml και τα λοιπά. Οπότε το GitHub σου δίνει την δυνατότητα να προσθέσεις όταν κάνεις ένα καινούριο project ένα gitignore αρχείο, το οποίο έχει σχεδόν και όλες τις γλώσσες. Και εδώ ματσάρουμε τα Android και του λέμε ok, φτιάξε για τα Android. Θα και ένα τεστ εδώ πέρα. Λοιπόν, και ξεκινάει το repository με το gitignore. Τώρα το gitignore τι περιέχει? Περιέχει αυτά τα αρχιάκια.
Αυτό όμως δεν είναι αρκετά, γιατί όταν κάνουμε, όταν σούμε, αλλάζω εγώ, όταν ξεκινάει ένα project στον υπολογιστή μου, ο υπολογιστής μου, ας πούμε στο Local Properties, έχει κάποια στοιχεία μόνο για το δικό μου υπολογιστή, που βρίσκεται το SDK, το Android κτλ. Οπότε πρέπει να κάνουμε ignore αυτά. By default, το git ignore του Android Studio δεν ματσάρει όσα θέλαμε. Και επίσης και το Android του GitHub, το git ignore, πάλι πολύ πέτα από κάτι στοιχεία. Τώρα το git ignore είναι open source. Οπότε να πάτε στο GitHub, git ignore, υπάρχει αυτό το repository. Οκ. Οπότε βλέπετε είναι πολύ δημοφιλές. Και έχουμε εδώ πέρα όλα τα git ignore τα αρχεία. Στο Android μέσα είναι αυτό που είδαμε. Οπότε αυτό το αρχείο πάει και κάθεται στο repository που έκανα εγώ. Το βάζω by default εδώ πέρα. Τώρα εγώ παρατήρησα ότι λείπουν κάποια στοιχεία. Άμα δούμε κάποια άλλη εφαρμογή Android. Python Cloud. Θα δούμε ότι στο git ignore του έχει όλα αυτά, κουλουπού κουλουπού, και έχει το Android Studio και τα Gradle, αυτά που πρέπει να γίνουν ignore. Στο GitHub όμως, το ignore τους, δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε όποιος θέλει, σαν άσκηση για να κάνει και ένα contribution σε ένα μεγάλο project, μπορεί να κάνει με τα βήματα που είπαμε τώρα, να κάνει fork αυτό το repository, clone στην υπολογισή του, να κάνει τις αλλαγές, να φτιάξει ένα ωραίο commit message που να λέει ακριβώς τι γίνεται και να κάνει pull request στο GitHub. Όπως θέλω να το δοκιμάσει και είναι αρκετά... τέλος πάντων, μπορεί να πει να το βοηθήσω κιόλας. Αυτά. Ωραία. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε μια εφαρμογή με Android, στην οποία θα γίνεται χρήση βάσης SQLite. Να δούμε λίγο την εφαρμογή, τι θα περιλαμβάνει. Είναι μια εφαρμογή όπως ονομάζεται CRUD, Create, Retrieve, Update και Delete. Θα είναι τα event τα οποία θα περιλαμβάνει η εφαρμογή. Ωραία. Μέσω της εφαρμογής που θα δούμε, η οποία έχει ανέβει ήδη στο σελίδα του μαθήματος, θα μπορείτε να δείτε πώς δημιουργούμε μια βάση δεδομένων μέσα από την εφαρμογή μας, δημιουργία ενός πίνακα, εισαγωγή στοιχείων στον πίνακα, διαγραφή μιας εγγραφής, ενωμέρωση μιας εγγραφής και προβολή των στοιχείων που υπάρχουν στον πίνακα. Η δομή της εφαρμογής, οι οθόνες, αν θέλετε, της εφαρμογής είναι η παρακάτω. Θα δίνουμε το ID ενός... έχουμε φτιάξει δύο text fields και δύο labels. Θα δίνουμε το ID του φοιτητή και το όνομα ενός φοιτητή. Στη συνέχεια, όπως βλέπετε, με τη μορφή TOAST θα εμφανίζεται εδώ πέρα ότι έγινε επιτυχώς καταχωρήθηκε η εγγραφή. Και στη συνέχεια θα εμφανίζονται τα περιεχόμενα της βάσης συν την καινούργια εγγραφή την οποία καταχωρήσαμε. Έτσι, πάλι με τη μορφή TOAST. Ωραία. Τα βήματα προκειμένου εμείς να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την εφαρμογή. Καταρχήν πρέπει να κάνουμε import τη βιβλιοθήκη android.database SQLite, SQLite database. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο τύπου SQLite Database με όνομα DB. Θα το δούμε και στην πράξη. Θα δημιουργήσουμε ή θα ανοίξουμε μια βάση δεδομένων που υπάρχει στο Studio. Η εντολή προκειμένου εμείς να ανοίξουμε ή να δημιουργήσουμε είναι Open on Create Database, όπου παίρνει σαν ορίσματα τη βάση, το όνομα της βάσης που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Είναι μια μέθοδος για να δημιουργήσει την βάση. Και το τρίτο όρισμα είναι αν θέλουμε εμείς να διαχειριστούμε κάποια errors τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια δημιουργίας της βάσης μας, έτσι. Στη συνέχεια, αφού έχουμε δημιουργήσει τη βάση και την έχουμε ανοίξει, πάμε να εκτελέσουμε, η λογική είναι ότι εκτελούμε τους πίνακες, έτσι είναι το επόμενο βήμα πάντα στις βάσεις. Άρα, με την εντολή db.exec.sql εκτελούμε τη δημιουργία του πίνακα ή των πινάκων, εξαρτάται τι θέλουμε στην εφαρμογή μας. Στη συνέχεια, πάμε να κάνουμε εισαγωγή μιας εγγραφής, όπου τα ορίσματα που έχουμε πάλι είναι string, δίνουμε τον πίνακα στον οποίο εμείς θέλουμε να καταχωρήσουμε τα δεδομένα μας. Στο δεύτερο όρισμα εμείς δείχνουμε
εάν θέλουμε να διαχειριστούμε τις null τιμές, οι οποίες ενδεχομένως θα μπαίνουν, αν δώσουμε μια null εγγραφή στον πίνακά μας, το αφήνουμε default null, δεν χρειάζεται να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Και content values είναι μια δομή η οποία χρησιμοποιούμε προκειμένου εμείς να καταχωρήσουμε τιμές και αυτές στη συνέχεια να μπάνουν και να μπουν στον πίνακά μας. Προκειμένου να κάνουμε ενημέρωση μιας εγγραφής, χρησιμοποιούμε την εντολή update, η οποία παίρνει πάλι σαν πρώτο όρισμα τον πίνακα. Content values παίρνει τις τιμές οι οποίες εμείς θέλουμε να εισάγουμε. Στο where, στο τρίτο όρισμα παίρνει τη συνθήκη where. Να θυμίσουμε ότι η εντολή update, η σύνταξή της είναι update τον πίνακα που θέλουμε να κάνουμε update, set name ίσον student 3 ας πούμε, where id ίσον κάτι. Έτσι, άρα έχουμε και νέα τιμή, έχουμε και συνθήκη. Okay. Άρα έχουμε τη συνθήκη where και κάποιες τιμές οι οποίες θα μπουν στη συνθήκη where προκειμένου να εκτελέσουμε σωστά το query μας. Θα τα δούμε και στην πράξη και θα λυθούν και όλες οι απορίες. Απλά λίγο να δούμε τη δομή των εντολών. Η delete είναι πάλι με την ίδια εντολή, με την ίδια λογική. Στο πρώτο όρισμα δίνουμε τον πίνακα, στο δεύτερο δίνουμε τη συνθήκη where, χωρίς να έχουμε δώσει τιμές στο where, δηλαδή where id ίσον ερωτηματικό θα δούμε. Και στο where arguments πάμε και δίνουμε με τι ισούται το ερωτηματικό της συνθήκης μας. Και στο row query το χρησιμοποιούμε προκειμένου να κάνουμε την εντολή select, δηλαδή να επιστρέψουμε τις τιμές, έτσι. Θα τα δούμε και αυτά στην πράξη. Λοιπόν, όπως είπαμε, η πρώτη εντολή την οποία χρησιμοποιούμε είναι η εντολή δημιουργίας της βάσης. Πάντα τα βάζουμε σε ένα try-catch loop, σε ένα try-catch συνθήκη. Οπότε, db-ison, open or create database, δίνουμε το πρώτο όρισμα, όπως είπαμε, είναι το όνομα της βάσης την οποία θέλουμε εμείς να δώσουμε. Δίνουμε οποιοδήποτε όνομα θέλουμε. Όπως λέμε στο δεύτερο όρισμα, λέμε create if necessary, οπότε τη δημιουργεί τη βάση μας. Και να, όπως είχαμε πει για το error handler, δεν θέλουμε να βάλουμε κάτι προκειμένου να το διαχειριζόμαστε. Στη συνέχεια, DB στο αντικείμενο που έχουμε δημιουργήσει και στη βάση την οποία έχουμε φτιάξει και έχουμε ανοίξει. Άρα πάνω στη συγκεκριμένη βάση πάμε και κάνουμε drop, εάν θέλουμε πάντα έτσι, τον πίνακα drop table if exist, τον πίνακα temp. Και db.exec SQL πάλι ίδια εντολή προκειμένου να δημιουργήσουμε τον πίνακα με τα πεδία τα οποία βλέπουμε. Υπάρχει κάποια απορία σχετικά με, το πρώτο, με αυτό το slide? Έτσι είναι τα βασικά βήματα, δημιουργία της βάσης και πάνω στη βάση την οποία έχουμε φτιάξει και έχουμε ανοίξει, πάμε και δημιουργούμε ένα πίνακα. Πάμε να δούμε πώς κάνουμε το insert. Δημιουργούμε ένα αντικείμενο της μεταβλητής content values, στην οποία πάμε και βάζουμε, αν θυμάστε το προηγούμενο slide, ο πίνακας αποτελείται από δύο πεδία, το id και το name. Έτσι, οπότε πάμε στο value και βάζουμε put, id είναι το ένα πεδίο της βάσης μας, εδώ πέρα πάει και πηγαίνει και παίρνει την τιμή την οποία ο χρήστης έχει συμπληρώσει το text box, αν θυμάσαι στο αρχικό slide που είχαμε δείξει το interface. Okay. Και στο δεύτερο, values.put, πάλι στο πεδίο name, πάμε και βάζουμε την τιμή που έχει γράψει ο χρήστης στο δεύτερο text box. Στη συνέχεια, db.insert, temp στον πίνακα τον οποίο θέλουμε εμείς να εισάγουμε τις τιμές, το null είχε να κάνει με τις null values, αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο κανόνα, το αφήνουμε null, comma values, πάει και κάνει insert τις τιμές στον πίνακα temp, στον πίνακα που έχουμε δημιουργήσει προηγουμένως, έτσι. Σε ποιο πίνακα? Αυτό που έχει στο αντικείμενο DB, έτσι. Το αντικείμενο DB μέσα περιέχει τη βάση και στη συνέχεια τον πίνακα τον οποίο εμείς έχουμε φτιάξει. Άρα db.insert πάει και βάζει στον πίνακα temp τις τιμές που έχουμε από πάνω. Και το έχουμε βάλει σε μια συνθήκη για να ελέγχουμε αν όντως γίνεται. Ούτως ή άλλως το insert γυρνάει μια τιμή αν έχει γίνει ή όχι. Αυτό που γυρνάει, αν έχει θυμάστε και από άλλες βάσεις, είναι τον αριθμό των εγγραφών τις οποίες κάνει insert, έτσι. Άρα είναι διάφορο του -1, που σημαίνει ότι έχει κάνει κάποια εγγραφή, έχει βάλει κάποιο insert. Τότε έχουμε βάλει ένα toast, το οποίο πάει και εμφανίζει ότι η εγγραφή record successful insert, ότι καταχωρήθηκε επιτυχώς. Εντάξει, σε διαφορετική περίπτωση μας εμφανίζει ότι είναι λάθος η καταχώρηση. Εντάξει, έχουμε κάποια πορεία. Εντολές είναι, έτσι, δηλαδή τις μαθαίνουμε λίγο. Τις δουλεύουμε και νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Η εντολή delete. Όπως βλέπετε, προκειμένου αν θυμάστε, η εντολή delete είχε τρία ορίσματα. Αν δούμε στην προτελευταία γραμμή, db.delete, το πρώτο όρισμα είναι ο πίνακας, το δεύτερο είναι η συνθήκη where, και αν πάμε στην πρώτη γραμμή θα δούμε ότι το where, μάλλον να ξαναθυμηθούμε λίγο η εντολή, πώς συντάσσεται η εντολή delete στην SQL. Delete από τον πίνακα τον οποίο θέλουμε, where id ίσον κάτι and name ίσον κάτι, έτσι. Άρα στο where φτιάχνουμε έτσι το string που βάζουμε το πεδίο που θέλουμε ίσον ερωτηματικό and name ίσον ερωτηματικό. Άρα αυτό ονομάζεται where
είναι το δεύτερο όρισμα της εντολής delete, που είναι τα where. Εντάξει. Και τα arguments είναι οι τιμές οι οποίες πάνε και κουμπώνουν, αν θέλετε, στα ερωτηματικά με τη σειρά όπως είναι τα ερωτηματικά. Δηλαδή, το query μας εδώ πέρα πώς θα γίνει, where id ίσον 10 and name ίσον student 10. Εντάξει. Απορία. Τα ερωτηματικά είναι στάνταρ, έτσι. Αν είχαμε και άλλες μεταβλητές, and την τρίτη μεταβλητή, και από κάτω θα είχαμε πάλι 10, student 10, ακόμα κάτι άλλο. Εντάξει, κάθε ερωτηματικό οφείλει, ναι, να υπάρχει αντίστοιχη τιμή. Σε αυτό που στην εγγραφή, η οποία υπακούει στη συγκεκριμένη συνθήκη θα πάει, θα σβήσει, έτσι. Για αυτόν που έχει ID ίσον 10 και student 10. Εάν δεν το βρει, δεν κάνει κάτι, έτσι, δεν σβήνει κάτι. Αυτά είναι τα prepared statements. Με αυτή τη λογική είναι γενικά. Okay. Με αυτή τη λογική. Εντάξει. Ωραία. Στο update πάλι έχουμε την ίδια λογική. Απλά η μόνη διαφορά με την delete, εδώ πέρα πάμε και ενημερώνουμε μια εγγραφή, έτσι, με μια καινούργια τιμή. Οπότε έχουμε και μια καινούργια τιμή. Έχουμε τις συνθήκες where, όπως βλέπετε, id ίσον ερωτηματικό, where arguments, το 11, αλλά έχουμε και values.put, που είναι η νέα τιμή που θέλουμε να βάλουμε. Να ξαναθυμίσουμε εντολή update, τη σύνταξή της. Θυμάται κανείς να μας την πει? Update. Πώς συντάσσεται στην SQL? Update, το όνομα του πίνακα. Ναι. Set, το όνομα του παιδιού που θέλουμε να αλλάξουμε, ίσον κάτι. Where. Ωραία. Άρα set name ίσον second title changed. Ωραία. Ναι. Where, τη συνθήκη που θέλουμε, δηλαδή ID. Το πρώτο μου κλειδί, άμα θέλουμε να πειράξουμε μια γραφή. Το όνομα του παιδίου και ποια τιμή θέλουμε να έχει. Ωραία, δηλαδή, σωστό, έτσι. Άρα update το table temp, name, το table temp. Set name ίσον second title changed, where id ίσον 11. Θέλει να γράψουμε εντολή update στον πίνακα, την καταλαβαίνετε τη λογική της? Ωραία. Αν είναι κάποια απορία, τι λέει, έτσι, για τις απορίες είμαστε εδώ. Ωραία. Και πάμε να δούμε την εντολή select. Στην εντολή select, προκειμένου να διαχειριστούμε, δημιουργούμε έναν cursor. Cursor στην SQL. Κάποιος θυμάται να μας πει τι μπορεί να κάνει ένας κέρσορας? Ε, για πες. Α, όχι. Λίγο θυμάμαι. Δεν πειράζει. Ότι και καλά βλέπεις από ένα select, μπορεί να διαχειριστείς μία-μία τις εγγραφές που θα σου φέρει. Κάπως έτσι δεν δουλεύει? Σωστό, πάνω κάτω αυτή είναι η λογική. Έτσι, αν δημιουργούμε ένα δίκτυο, το select μας έχει γυρίσει κάποιες τιμές και δημιουργούμε ένα δίκτυο ο οποίος είναι μέσα σε αυτό που έχει γυρίσει το select και πηγαίνει και μας φέρνει τιμές σύμφωνα με αυτό που του λέμε εμείς, έτσι. Select αστεράκι φρωμένα πίνακα, μας γυρνάει όλα τα περιεχόμενα ενός πίνακα, έτσι, με όλες τα πεδία που έχει και όλες τις τιμές, όλες τις εγγραφές. Okay, άρα, db.rowquery πάει και μας επιστρέφει όλες τις τιμές που υπάρχουν στον πίνακα temp. Και αυτά όλα τα αποθηκεύει σε ένα αντικείμενο τύπου cursor, έτσι, στο set. Άρα, set.moveToFirst πηγαίνει στην πρώτη εγγραφή του cursor, στην πρώτη εγγραφή, αν θέλετε, του select που έχει γυρίσει. Βλέπουμε μια σημεία. Μια μέθοδο η οποία υπάρχει για τον cursor, set.isAfterLast. Νομίζω καταλαβαίνουμε τι μπορεί να κάνει αυτή η εντολή, έτσι. Αν δεν είναι στο last, μας πηγαίνει, μπαίνει μέσα στην επανάληψη και πάει και εμφανίζει την τιμή set.getString 0. Είναι το πρώτο, δηλαδή ο πίνακας name. Temp είναι μάλλον ο πίνακας. Είχε δύο στήλες, την ID και την name. Ήταν μια εγγραφή που είχαμε μέσα, έτσι. Άρα του λέμε, άρα αν κάνουμε select αστεράκι front-end, μας γυρνάει αυτές εδώ πέρα τις τιμές. Okay. Πάμε εμείς και του λέμε set. Άρα το select γυρνάει αυτό, άρα και ο cursor-ας, δηλαδή το αντικείμενο σε, έχει όλο αυτό πέρα το πραγματάκι, όλο το select. Εντάξει, ο cursor-ας είναι που διαχειρίζεται το select. Άρα το αντικείμενο σε, στην ουσία έχει όλο το αποτέλεσμα του select. Άρα se.getString και μέσα σε παρένθεση 0 πηγαίνει και παίρνει την πρώτη στήλη του select. Είναι το ID, άρα θα πάρει το ID. GetString 1 πάει και παίρνει τη δεύτερη, που είναι το name. Αν είχαμε και τρίτη στήλη, την τρίτη. Την πρώτη φορά που θα μπει στο loop θα είναι στην πρώτη γραμμή. Αν δείτε μετά λέει set.move to next. Okay, πάει στη δεύτερη.
Αν έχει δεύτερη και δεν χτυπήσει το while, συνεχίζουμε έτσι μέχρι να είμαστε στην τελευταία εγγραφή, οπότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και τερματίζεται το select μας. Εντάξει. Θέλετε κάτι να πούμε? Ναι. Αν θέλουμε να επιλέγουμε γραμμές και όχι στήλες, είπαμε το move to next. Αυτό χωρίς να, αν δεν υπάρχει το get string, μπορεί να θα δείξει κάτι. Να δείξει δηλαδή γραμμή-γραμμή. Αυτό στην ουσία σου παίρνει τη στήλη κάθε γραμμή. Έτσι, όλη τη γραμμή να την πάρεις να τη δείξεις, τι θα δείξεις. Αυτό θα κάνεις εδώ πέρα. Δηλαδή, η λογική είναι ότι κάθε γραμμή που γυρνάει, την κάθε στήλη, την παίρνω και την αποθηκεύω σε μια μεταβλητή, προκειμένου αυτή να μπορέσω μετά να την εμφανίσω. Αυτή είναι η λογική γενικά στα έτσι. Αυτό αν το πάρεις όλο μαζί δεν μπορείς να εμφανίσεις. Μπορείς να εμφανίσεις όμως σπάζοντάς το σε πληροφορία. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Ναι, ναι, μέθοδη. Get in, get οτιδήποτε. Ούτως ή άλλως στην άσκηση που είδαμε τώρα σε κομμάτια θα την έχουμε ανεβάσει στο Moodle, να το κατεβάσετε και πειραματιστείτε κι εσείς και εδώ είμαστε για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία, έτσι. Και επίσης, καθώς τρέχει η εφαρμογή σας, να δούμε πώς μπορούμε να δούμε τη βάση. Έχετε κάποια γονίδια γενικά όπως τρέχετε την εφαρμογή, αν έχετε δει. Μισό λεπτό λίγο να το δούμε και εδώ πέρα ανοιχτό. Ναι, δεν τρέχει κάποιο device γι' αυτό. Δεν πειράζει. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια εικονίδια, έτσι θα το δούμε και live. Okay, αυτό ανοίγει, είναι ένα explorer που στην ουσία πηγαίνει και σας δείχνει τα περιεχόμενα. Ας το τρέξουμε κιόλα. Αυτός ο explorer εδώ πέρα να το πατήσετε, όπως γράφει, τι γράφει. Android device monitor. Πάει και δείχνει όλους τους φακέλους και όλα τα files που υπάρχουν μέσα στο device το οποίο έχετε φτιάξει, το εικονικό και τρέχει, έτσι. Οπότε, αν πάτε εδώ πέρα στο φάκελο data, συνεχίσουμε data και πάτε να βρείτε την εφαρμογή την οποία έχετε φτιάξει. Η εφαρμογή που έχουμε φτιάξει έχει το όνομα Chrome Example Azure Lightheed My Application. Υπάρχει φάκελος database και μέσα θα δούμε το αρχείο το οποίο φτιάξαμε, έτσι. Το οποίο είναι το StudentDB, είναι η βάση την οποία φτιάξαμε από την εφαρμογή μας και έτρεξε. Οκ. Αυτό θα δούμε λίγο, να δούμε πώς τρέχει και μετά θα κάνουμε διάλειμμα και να κάνουμε την άσκηση, έτσι. Επίσης, μέχρι να τρέξει λίγο, αν θέλετε μπείτε και κατεβάστε την άσκηση που είχε ανέβει, να τη φορτώσετε. Ποιο path? Αν θέλετε κάνετε και διάλειμμα τώρα μέχρι να φορτωθούν όλα. Α, άνοιξε. Λοιπόν, μιας και άνοιξε τώρα λίγο να το δούμε έτσι γρήγορα.
Έτσι, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε, που είναι στην ουσία τα αρχεία όλα του device που έχουμε φτιάξει, του εικονικού. Data και εδώ μέσα υπάρχει η εφαρμογή την οποία έχουμε φτιάξει. Στο φάκελο databases. Εντάξει, εάν θέλουμε μπορούμε. Υπάρχουν και κάποια κουμπάκια εδώ πέρα που λέει pull a file from the device or push a file on the device. Άρα μπορούμε, αν θέλουμε τη βάση που φτιάξει, να την κατεβάσουμε και να την ανοίξουμε από το στούντιο που έχουμε, ό,τι θέλουμε να διαχειριστούμε, έτσι, για να το ανάποδο να φορτώσουμε ένα αρχείο πάνω στην εφαρμογή μας. Ναι, στον υπολογιστή. Στο format το οποίο είναι φτιαγμένο. Εδώ πέρα είναι SQLite, οπότε το format είναι .db. Έτσι. Δηλαδή μπορείτε να δείτε με ποιο πρόγραμμα θέλετε εσείς, συγκεκριμένα με το αρχείο που έχει χτιστεί. Σαν μια εικόνα, έτσι. Την εικόνα την ανοίγετε με ένα. Είναι image, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Οκ, okay, οπότε κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά να δείξουμε την εφαρμογή που έχει φτιαχτεί, συν αυτό που έχετε να κάνετε εσείς για το σαν άσκηση. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι? Όπως ξέρετε, έχουμε συζητήσει. Ουσιαστικός σκοπός αυτού του κύκλου είναι να αναπτυχθεί μια εφαρμογή συνεργατικά μέσα στα πρότυπα του ΕΛΑΚ, η οποία θα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Τι έχουμε λοιπόν? Αυτή είναι, την είχαμε δει και την πρώτη μέρα, αν θυμάστε. Το έργο συνεισφοράς που θέλουμε να φτιάξουμε είναι μια εφαρμογή η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εφαρμογή αυτοεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης γνώσεων. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι θα είναι μια βάση SQLite πάνω στο Android. Κάθε ερώτηση ανοίξει σε μια κατηγορία. Έχω επιλέγει κατηγορία, ξεκινάει το τεστ. Όταν μιλάμε για αυτοεκπαίδευση, όταν τελειώσει, όταν απαντήσει την ερώτηση, θα του εμφανίζει ότι η σωστή απάντηση, αν δεν απάντησε, θα ήταν αυτή. Όταν μιλάμε για αυτοαξιολόγηση, μετράει το χρόνο και βγάζει κάποια αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, τώρα έχουμε χωρίσει αυτό το έργο σε κάποια επιμέρους έργα συνεισφοράς. Συνολικά είναι 8. Λοιπόν, το πρώτο έργο αφορά το σχεδιασμό της βάσης, το SQLite και το population, το γέμισμα δηλαδή με κάποια στοιχεία. Η βάση περιέχει πληροφορίες που έχουν να κάνουν με αντικείμενα, κατηγορίες, ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα δούμε στη συνέχεια, στην επόμενη ακριβώς σελίδα, πώς θα είναι αυτή η βάση. Η δεύτερη συνεισφορά θα έχει να κάνει με την αρχική οθόνη, πληροφόρηση και splash screen και ένα βασικό μενού. Είναι δύο ουσιαστικά activities εδώ. Θα περιλαμβάνει το βασικό μενού την επιλογή αντικειμένου και αν μιλάμε για αυτοεκπαίδευση ή αυτοεξέταση. Η τρίτη συνεισφορά. Μέχρι τώρα υπάρχει, παιδιά, κάποια πορεία? Φαντάζομαι πως όχι. Λοιπόν, συνεισφορά θα έχει να κάνει με τη διαχείριση συστήματος εκπαίδευσης. Θα δέχεται την απάντηση και θα ενημερώνει το χρήστη για το αν είναι ορθή ή όχι. Περιλαμβάνει προφανώς εμφάνιση ερώτησης, επιλογή απάντησης, εμφάνιση του πλήθους των απαντήσεων που έχει ερωτήσει ο χρήστης, που έχει απαντήσει ο χρήστης και την εμφάνιση της σωστής απάντησης. Η συνεισφορά 4 έχει να κάνει με την διαχείριση του συστήματος αυτοεξέτασης, περιλαμβάνει εμφάνιση ερώτησης, εμφάνιση συνολικού και αναπομένοντα χρόνου, εμφάνιση πλήθους απαντημένων ερωτήσεων και καταγραφή απάντησης του χρήστη για να μπορέσει στη συνέχεια να βγάλει αποτελέσματα. Η συνεισφορά 5 έχει να κάνει με τη βαθμολόγηση και τα στατιστικά αποτελέσματα. Θα παρουσιάζει κατηγορία και επίπεδο δυσκολία, συνολικό πλήθος ερωτήσεων, πλήθος απαντημένων απαντήσεων, σωστές λάθος ερωτήσεις και σκορ ποσοστό του χρήστη. Η έκτη συνεισφορά έχει να κάνει με την εγκατάσταση και τη ρύθμιση ενός FTP server, ο οποίος θα περιλαμβάνει τη βάση ερωτήσεων και τα σχετικά αρχεία, εικόνες, ήχο κλπ. Που θα αφορούν τις ερωτήσεις του τεστ. Η συνεισφορά αυτή είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Περιλαμβάνει ενημέρωση της βάσης του Android με νεότερη έκδοση από τον FTP server, εάν φυσικά υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θα συνδέεται στο server, θα ελέγχει αν υπάρχει νεότερη έκδοση και θα κατεβάζει την εικόνα, την βάση μας με τα σχετικά αρχεία. Η 7η συνεισφορά
αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός service για την επιλογή εκτέλεση background μουσικής. Θα υπάρχει δηλαδή ένα μενουδάκι το οποίο θα επιλέγει αν θα παίζεται μουσική ή όχι. Θα υπάρχουν 3-4 συγκεκριμένα αρχεία που θα επιλέγετε ποιο αρχείο θα παίζεται και ούτε καθεξής. Και τέλος, η πιο ενδιαφέρουσα ίσως από όλες τις επιλογές είναι η ανάπτυξη ενός μιας κλάσης Data Handler που θα αφορά στην επικοινωνία με τη βάση, θα πηγαίνει στη βάση με βάση την επιλογή του χρήστη, θα δημιουργεί το ερωτηματολόγιο και θα δίνει στις υπόλοιπες επιλογές 4 και 3 για να μπορέσει να εμφανιστεί η ερώτηση. Αυτές λοιπόν είναι οι 8 επιμέρους συνεισφορές. Θα κυκλοφορήσει σε λίγο ένα φύλλο στο οποίο σας παρακαλούμε ο καθένας, το οποίο είναι ουσιαστικά σαν παρουσιολόγιο, δεν είναι κάτι διαφορετικό, να γράψει μέχρι 3 συνεισφορές στις οποίες θέλει να συμμετέχει. Ο σκοπός που το κάνουμε σήμερα αυτό είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ενδιαφέρον υπάρχει για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις ομάδες και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη, αλλά επειδή Σεπτέμβρη οι πιο πολλοί από εσάς θα έχετε εξετάσεις. Έχουμε 2 συναντήσεις στο τέλος του Αυγούστου, 25 και 27. Εκεί πέρα θα γίνει πιθανότατα ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Απλά είναι καλό να είστε προετοιμασμένοι όσον αφορά το τι πρόκειται να γίνει, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Να σας δείξω λίγο τώρα πώς έχουμε σχεδιάσει τη βάση. Λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για μια βάση με 4 πίνακες. Ο πρώτος πίνακας είναι ο πίνακας που λέγεται γνωστικά αντικείμενα, κάπως έτσι τέλος πάντων. Περιλαμβάνει έναν κωδικό αντικειμένου, λεκτικό και πόσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια τέτοια εξέταση αυτού του αντικειμένου. Θα δούμε σε λίγο παραδείγματα του τι ακριβώς θα μπορούσε να σημαίνει αυτός ο σχεδιασμός. Ένας πίνακας κατηγορίες που περιλαμβάνει αντικείμενο από τον προηγούμενο πίνακα, κατηγορία και πλήθος ερωτήσεων. Ο πίνακας ερωτήσεις που έχει κωδικό ερώτησης, εκφώνηση, κωδικό αντικειμένου, κατηγορία και μια εικόνα ή αν δεν υπάρχει εικόνα στην ερώτηση προφανώς θα είναι κάτι άλλο. Ο πίνακας απαντήσεις αφορά τον κωδικό ερώτησης, τον αριθμό απάντησης, το λεκτικό της απάντησης και αν είναι σωστό ή λάθος. Εξηγώ αμέσως με ένα παράδειγμα τι θέλουμε να πούμε εδώ. Αυτό εδώ είναι το πρώτο παράδειγμα. Θα μπορούσε να είναι ένα σύστημα εξέτασης σε ICT, σε τεχνολογία υπολογιστών για παράδειγμα. Εδώ πέρα έχουμε βάλει 4 κωδικούς αντικειμένου. 1, 2, 3, 4. Το 1 είναι η βάση δεδομένων. Το 2 είναι δίκτυα. Το 3 είναι ψηφιακά συστήματα. Το 4 είναι σωματωμένα συστήματα. Ο χρόνος καθενός από αυτά βλέπετε είναι στην τελευταία στήλη. 40, 20, 50 και 60 λεπτά. Ο πίνακας τώρα κατηγορίες. Αυτό θέλει μια λίγη προσοχή. Εδώ πέρα έχουμε προφανώς ένα κομμάτι όλου του πίνακα. Για το αντικείμενο 1, το αντικείμενο να μπορεί να έχει ερωτήσεις από 4 κατηγορίες. Κατηγορία 1, 2, 3, 4. Τώρα, προσέξτε λίγο. Το αντικείμενο 1 από την κατηγορία 1 έχει 5 ερωτήσεις. Το αντικείμενο 1 από την κατηγορία 2, 3 ερωτήσεις, από την 3, 8, από την 4, 4 και το καθεξής. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ουσιαστικά σημαίνει ότι όταν κάποιος ζητήσει ένα τεστ για το αντικείμενο 1 που είναι βάσης, θα το εμφανίσει 5 ερωτήσεις από την κατηγορία 1, 3 από την κατηγορία 2, 8 από την κατηγορία 3 και 4 από την κατηγορία 4. Δηλαδή, συνολικά 20 ερωτήσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εδώ πέρα έχουμε αποφύγει να βάλουμε τα λεκτικά των κατηγοριών, που θα μπορούσαμε να το κάνουμε βέβαια, επειδή δεν μας χρειάζονται σαν υλοποίηση. Πώς. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι κατηγορία 1 είναι Data Manipulation Language. Κατηγορία 2, Data Definition Language. Δηλαδή είναι υποκατηγορίες, θα λέγει κανείς, του αντικειμένου 1. Το λέω καλά? Ο πίνακας ερωτήσεις τώρα, προφανώς το έχουμε ένα μικρό κομμάτι του, στον κωδικό ερώτησης 1 με την εκφώνηση τι είδος τρανζίστορ είναι αυτό, οι πιο πολλοί από εσάς έχουν την τρανζίστορ, έχει σημασία όμως, με τον κωδικό αντικειμένου 3, άρα λοιπόν αναφέρεται στα ψηφιακά συστήματα αυτό, κατηγορία 1 των ψηφιακών συστημάτων,
Η εικόνα είναι το αρχείο simos.jpg. Άρα λοιπόν εκεί πέρα θα υπάρχει στο πεδίο εκείνο ένα path name που θα είναι η εικόνα που αντιστοιχεί σε αυτό το πραγματάκι. Αν δεν υπάρχει εικόνα για blog, θα υπάρχει κάποιο null, κάποια pub, οτιδήποτε. Και τέλος ο πίνακας απαντήσεις. Εδώ πέρα έχουμε τις δύο πιθανές απαντήσεις για τον κωδικό ερώτησης 1. Η μία απάντηση είναι transistor MOSFET, η άλλη είναι transistor FinFET και η πρώτη από τις δύο αυτές είναι σωστό, η δεύτερη είναι λάθος. Ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι τώρα? Είναι ξεκάθαρο τι πάμε να κάνουμε? Παρακαλώ, Γιώργο. Δεν θέλουμε να το πούμε βαθμό δυσκολίας, γιατί θα αλλάξει τη φιλοσοφία αυτού που έχουμε στο μυαλό. Θα εξηγήσω αναλυτικά. Πώς? Όχι, όχι. Ακριβώς. Όχι, θα διαλέξει κωδικό αντικείμενο και θα του βγάλει τις ερωτήσεις που αντιστοιχούν. Θα του βγάλει όσες ερωτήσεις πρέπει να βγάλει για τα ψηφιακά. Αυτές μπορεί να είναι για τις βάσεις συγκεκριμένα που φαίνεται εδώ πέρα, σαν παράδειγμα, είναι 20 ερωτήσεις. Μπορεί να υπάρχουν στη βάση 1000 ερωτήσεις που αφορούν βάσεις. Ωραία. Από τις 1000 θα επιλέξει. Πώς. Ακριβώς. Ναι. Όχι όμως και τις 1000, 20 από αυτές. Θα γίνει 5 από την κατηγορία 1, όπως φαίνεται εδώ πέρα. 3 από την κατηγορία. Στην περίπτωση που έχουμε πολλές ερωτήσεις. Σίγουρα έχουμε πολλές. Από το αντικείμενο 1 κατηγορία 1 μπορεί να έχουμε 5.000 ερωτήσεις. Από τις 5.000 θα επιλέξει 5, τυχαία πιθανότητα, και θα τις εμφανίσει. Αυτό ήταν πιο πολύ για να καταλάβουμε τι θα μπορούσε να γίνει. Στην πράξη, αυτό που θέλουμε και πάμε να φτιάξουμε, και εκεί μάλλον θα κατευθυνθούμε, είναι αυτό που είχαμε πει στην αρχή για το αντικείμενο των εξετάσεων οδήγησης. Είχαμε πει ότι πιο πολλοί από εσάς, ξέρω από δύο-τρεις συναδέλφους εδώ πέρα, δεν έχουν δώσει εξετάσεις, άρα έχουν περάσει σήματα, ξέρω, έχουν καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο ενδιαφέροντα. Ο κωδικός αντικειμένου 1, 2, 3, 4 αφορά αυτοκίνητο, φορτηγό, μηχανάκι, φορτηγό, λεωφορείο κλπ. Ο χρόνος, νομίζω ότι είναι πραγματικός χρόνος, φαίνεται εκεί πέρα στην τρίτη στήλη. Τώρα, κοιτάξτε τι γίνεται στην πράξη. Έτσι όπως έχει σχεδιάσει το Υπουργείο τις εξετάσεις αυτές, υπάρχει για κάθε κατηγορία μία ερώτηση που μπαίνει σε κάθε τεστ. Τι σημαίνει αυτό? Όσοι έχετε πάρει το φυλάδι αυτό, θυμάστε ότι υπάρχει μία σελίδα, δύο, τρεις, τέσσερις σελίδες. Έτσι δεν είναι? Η πρώτη ερώτηση κάθε πρώτης σελίδας επιλέγεται από τις ερωτήσεις των 40 τεστ που υπάρχουν στο φυλάδιο. Άρα λοιπόν ουσιαστικά αυτό αντιστοιχεί στο ότι από κάθε κατηγορία επιλέγεται μία ερώτηση. Δεν ξέρω αν το λέω καλά αυτό. Λοιπόν, τώρα, κάποιο παράδειγμα ερώτησης. Θα μπορούσε να είναι ποια είναι η σημασία αυτού του σήματος. Κωδικός αντικειμένου είναι 1, κατηγορία είναι 1, άρα είναι, μιλάμε για αυτοκίνητο. Η εικόνα που αντιστοιχεί εδώ πέρα θα είναι το stop JPG και οι πιθανές απαντήσεις είναι το σήμα stop, το σήμα απαγορεύεται είσοδος, το πάνω είναι το σωστό, το κάτω είναι το λάθος. Αυτή είναι γενικά η σχεδίαση όπως την έχουμε σκεφτεί. Αν υπάρχουν προφανώς ιδέες για κάποια καλύτερη σχεδίαση, προφανώς είναι πρόσδεκτες, παρακαλώ. Μπορεί να είναι 2, 3, 4 έως 5. Οι ερωτήσεις είναι μέχρι 4 και μετά ή 5. Αυτό έχουμε συναντήσει μέχρι 5, αλλά δεν υπάρχει κανένα όριο. Ναι, δεν υπάρχει όριο. Ναι. Αυτό το οποίο
Γιάννη. Σε κάθε ερώτηση θα έχει διαφορετικό πλήθος απαντήσεων. Δηλαδή μπορεί μια ερώτηση να έχει δύο απαντήσεις, μία να έχει τρεις. Okay. Ακριβώς. Τι εννοείται. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Αυτό εδώ αναφέρεται στο σε ποιο αντικείμενο δεν έχει αυτοκίνητο. Το κατηγορία θα μπορούσε κανείς να πει είναι ο αριθμός ερώτησης στο τεστ. Χοντρικά. Δηλαδή, στην κατηγορία αυτοκίνητο υπάρχουν συνολικά 40 ερωτήσεις. Λέγω ένα παράδειγμα, όχι, 20. Υπάρχουν συνολικά 1000 τεστ. Η πρώτη ερώτηση, με συγχωρείτε, μπορεί να είναι μία από τις 1000 αυτές. Είναι ξεκάθαρο τώρα. Πολύ ωραία. Και τώρα μια ερώτηση που σίγουρα θέλετε να κάνετε, αλλά ντρέπεστε. Γιατί είναι κακός ο σχεδιασμός και αντί το σωστό λάθος να μπει εδώ, υπάρχει μια στήλη που λέει σωστή απάντηση είναι η 1 ή η 2, το έχουμε βάλει εδώ. Προφανώς υπάρχει κάποιος πλεονασμός. Αυτό δεν έχει να κάνει με την αυτοαξιολόγηση. Όχι. Γιατί αν είναι, ας πούμε, αν θέλουμε να εμφανίσει κατευθείαν ή όχι το σωστό ή λάθος. Αν δεν θέλουμε να το εμφανίσει κατευθείαν, θα πρέπει να... Η εμφάνιση έχει να κάνει με ότι φέρνουμε εμείς με το πρόγραμμά μας, όχι τι υπάρχει στον πίνακα. Ο πίνακας προφανώς τα έχει τόσοι άλλος. Η σκέψη που κάνω αυτή τη στιγμή είναι ότι αν αντί να είναι το σωστό λάθος στον πίνακα απαντήσεις, που ουσιαστικά έχει πιάνει πιο πολύ χώρο, δεν είναι, το καταλαβαίνετε. Θα μπορούσα να το βάλω στον πίνακα ερωτήσεις, σαν επιπλέον πεδίο και θα γλίτωνα μία στις τέσσερις, κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι, τρεις στις τέσσερις. Υπάρχει κάποια. Ναι. Οπότε δεν θα το κάνουμε όπως είναι στην πραγματικότητα το τεστ στους υπολογιστές εκεί που στο τέλος βγάζει όλες τις σωστές και τις λάθος απαντήσεις. Θα το κάνουμε εκείνη τη στιγμή που θα το πατήσουμε, ας πούμε, θα πατήσουμε το σήμα απαγορεύεται στην είσοδο, θα είναι clickable. Ωραία, θα το κάνουμε click και εκείνη τη στιγμή θα το βγάζει δίπλα. Η συνεισφορά 3 θα το βγάζει εκείνη την ώρα. Η συνεισφορά 4, στο τέλος ακριβώς όπως είναι το τεστ. Όσον αφορά τώρα το για ποιο λόγο έχουμε βάλει το σωστό λάθος στον πίνακα απαντήσεις και όχι στον πίνακα ερωτήσεις, υπάρχει κάποια ιδέα, Γιώργο? Πώς δεν μπορούμε. Μπορούμε να παραβάλουμε ένα. Σωστή απάντηση, 1 ή 2 ή 3 ή 4. Μπορούμε. Τι ξέρουμε πριν να φτιάξω πέρα. Ο λόγος είναι, κύριε Μελετίου. Λοιπόν, περιφέρω τώρα αυτό το χαρτί. Παράλληλα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρέπει να έχει ανέβει, αν θα ανέβει σύντομα, την άσκηση του workshop. Αυτό που ζητάμε ουσιαστικά είναι η επέκταση αυτού που σας έχει δώσει ήδη ο κύριος Σολακίδης. Είναι μια εφαρμογή με δύο activities. Η πρώτη activity έχει ουσιαστικά δύο text views και δύο κουμπιά. Με το add είναι έτοιμο, κάνει αυτό που ήδη έκανε, προσθέτει στη βάση. Με το next μας πηγαίνει στην act 2, η οποία κάνει το εξής χαριτωμένο και ενδιαφέρον.
έχει αυτή δύο text views, στα οποία εμφανίζει την πρώτη εγγραφή στην αρχή, και τρία κουμπιά Next, Prev και Back. Με το Next εμφανίζει ουσιαστικά την επόμενη εγγραφή, με το Prev την προηγούμενη, πηγαίνει Next, 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 προφανώς και είναι ακυκλικά, και με το Back μας πηγαίνει στο Activity Act 1. Αυτό είναι το... Όταν με το καλό τελειώσουμε αυτό, το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε την SQLite βάση εκτός Android Project και να το εισάγουμε στα assets, στο κατάλληλο χώρο. Γι' αυτό θα μας πει ο κ. Μελετίου κάποια εισαγωγικά πράγματα. Παράλληλα, σας μοιράζω αυτό. Όχι, θα πει εκ των ενών. Αυτό είναι τις ίδιες... Ναι. Και με δύο, μπορούν να ξεκινήσουν το γρόσο. Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αριθμό, αριθμό. Υπάρχει κάπου αυτό το... Υπάρχει στο... Υπάρχει και εδώ. Πώς, πώς? Απλά έχει γίνει μια μικρή αλλαγή, θα το διορθώσουμε τώρα μέσα, το ανεβάσουμε. Λοιπόν, μέχρι να φτάσει σε εσάς το χαρτάκι αυτό, μπορείτε να ξεκινήσετε να επεκτείνετε την εφαρμογή ουσιαστικά με το Act 2 στο project αυτό. Ακούγομαι, Χριστό? Χριστό, ακούγομαι? Okay. Λοιπόν, το παράδειγμα που είπαμε για την δημιουργία του αρχείου SQLite, ξεκινήσαμε μια εφαρμογή η οποία δημιούργησε μια βάση δεδομένων και έγραψε κάποια πράγματα μέσα. Έτσι, μια χαρά μέσα. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που όταν ξεκινάει το πρόγραμμα πρέπει να φέρει έτοιμη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, σε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε, δεν θα ξεκινήσει το Android την πρώτη φορά να γεμίσει ένα πίνακα με 50, 100 ή 1000 ερωτήσεις, γιατί αν ήταν αυτές οι ερωτήσεις να είναι μέσα στον κώδικα, ίσως να μην χρειαζόμαστε καθόλου βάση δεδομένων. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι, όταν θέλουμε να δώσουμε μια εφαρμογή που να έχει μέσα υλικό, να έχει μέσα δεδομένα, να φτιάξουμε ξεχωριστά τη βάση δεδομένων με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα με την εντολή SQLite σε command line που είχαμε δει, να την εισάγουμε στο project, όταν την κατεβάσει ο χρήστης να είναι μέσα τα δεδομένα και συνέχεια να ανοίξει αυτή την έτοιμη βάση και να τη χρησιμοποιήσει. Το πρώτο θέμα λοιπόν που τίθεται εδώ είναι, μπορώ να φτιάξω τη βάση δεδομένων με λίγο πιο φιλικό τρόπο από το να χρησιμοποιήσω την εντολή SQLite, SQLite 3 και να αρχίσω να γράφω εντολές, inserts και τέτοια? Και η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία για αυτή τη δουλειά. Ένα πολύ πολύ απλό και όμορφο εργαλείο είναι plugin του Firefox. Άρα λοιπόν, αν πάμε στο Firefox, το εργαλείο αυτό είναι εγκατεστημένο ήδη στους υπολογιστές, έτσι, αλλά μπορείτε να το βάλετε πολύ εύκολα στους δικούς σας. Πάμε στο Firefox, ανοίγουμε αυτό το SQLite Manager, το οποίο μπορούμε να το κατεβάσουμε ανά πάσα στιγμή. Εδώ με ρωτάει αν θέλω να χρησιμοποιήσω την προηγούμενη, αυτή που έφτιαξα για αυτό το παράδειγμα, και η απάντηση είναι ναι. Και εδώ τι έχουμε? Έχουμε ουσιαστικά ένα γραφικό περιβάλλον, στο οποίο βλέπουμε τους πίνακες και indexes και τέτοια που έχει μέσα. Μπορούμε να φτιάξουμε καινούρια βάση, μπορούμε να βάλουμε δεδομένα,
μπορούμε να εκτελέσουμε ερωτήματα κτλ. Έχουμε δηλαδή ένα γραφικό περιβάλλον για να κάνουμε πολύ γρήγορα δουλειές, import και output data. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κάτσουμε να δούμε επιλογές, απλά ξέρουμε ότι υπάρχει το εργαλείο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Έστω λοιπόν ότι φτιάξαμε μία βάση δεδομένων, τη φτιάξαμε και η βάση δεδομένων αυτή που είναι, εδώ, να την. Έχουμε φτιάξει λοιπόν το αρχείο example.sqlite, το οποίο έχει κάποιους πίνακες και κάποια δεδομένα μέσα. Αυτό τώρα το αρχείο πρέπει να το ενσωματώσουμε στο project μας, ώστε όταν κατέβει η εφαρμογή από το Play να είναι και αυτό το αρχείο μέσα. Πού το κάνουμε αυτό? Το βάζουμε μέσα στα assets. Πάμε λοιπόν σε εφαρμογή και εκεί που είχε το φάκελο resources, του προσθέτουμε το φάκελο assets. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να φτιάξουμε αυτό το φάκελο, αρκεί να τον φτιάξουμε το σωστό όνομα, ακριβώς όπως το βλέπετε, ούτε κεφαλαία ούτε τίποτα. Έτσι. Μία περίπτωση είναι να πάμε στους φακέλους στο σκληρό δίσκο να κάνουμε από το ίδιο το file system με make directory με κάποιο εργαλείο όπως ο Explorer κτλ. Η άλλη περίπτωση είναι να πάμε εδώ στο app και να πατήσουμε new. Πού το, το βλέπετε? Assets folder, να το. Και θα φτιάξει κατάλογο για assets κτλ. Εδώ μέσα τώρα μπορούμε να βάλουμε ό,τι αρχεία χρειάζεται για να τρέξει η εφαρμογή μας, έτσι, τα οποία δεν είναι resources, δεν τα χρησιμοποιούμε σαν το Android. Φτιάχνουμε ένα παιχνίδι με εικόνες, εκεί θα βάλουμε τις εικόνες. Χρειαζόμαστε κάποιες βάσεις δεδομένων, εκεί θα βάλουμε τη βάση δεδομένων. Χρειαζόμαστε και 2-3 άλλα αρχεία. Ας πούμε, αν θέλουμε να παίζει μουσική και θέλουμε να βάλουμε 2-3 MP3 αρχεία. Όλα αυτά τα αρχεία θα τα βάλουμε μέσα στα assets. Εάν η βάση μας είναι read-only, τότε θεωρητικά μπορούμε να την ανοίγουμε και να τη διαβάζουμε μέσα από τα assets. Τα assets είναι ένας, ας πούμε, συμπιεσμένος φάκελος, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο EP case, αυτό που κατεβάζουμε, και μπορούμε με μεθόδους που θα δούμε σε λίγο να ανοίξουμε αρχεία από εκεί μέσα. Για αυτό τα ανοίξουμε, να τα δείξουμε στην οθόνη, να τα παίξουμε ως μουσική κτλ. Εάν όμως έχουμε να γράψουμε αυτά τα αρχεία, αυτός ο φάκελος είναι read-only. Εάν θέλουμε να γράψουμε σε αυτά τα αρχεία, να κάνουμε insert, ας πούμε, στη βάση δεδομένων, ή χρειαζόμαστε ταχύτητα στην ανάγνωση, ακόμα και αν δεν θέλουμε να τα γράψουμε, τότε αυτά τα αρχεία πρέπει να φύγουν από το πακέτο, από το ζυπαρισμένο APK και να πάνε σε ένα χώρο στο, ας πούμε, σκληρό δίσκο του τηλεφώνου μας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αντιγραφεί το αρχείο σε προστατευμένο χώρο. Είχαμε πει κάποια στιγμή ότι κάθε φορά που δημιουργούμε μια εφαρμογή, το Android φτιάχνει έναν ειδικό φάκελο που το συνδέει με δικαιώματα, με Linux δικαιώματα, με αυτή την εφαρμογή και το προστατεύει. Οπότε μέσα σε αυτό το φάκελο και στους υποφακέλους που μπορεί να υπάρχουν εκεί μέσα, έχει δικαίωμα να γράψει μόνο η συγκεκριμένη εφαρμογή και το σύστημα. Ο root του Linux. Έτσι. Αυτός ο φάκελος απεγκαθίσταται, σβήνεται από μόνος του αν αφαιρέσουμε την εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμείς γι' αυτό. Θα σβηστεί έτσι κι αλλιώς. Και αυτός ο φάκελος είναι προστατευμένος. Η σωστή λοιπόν τεχνική όταν έχουμε βάση δεδομένων ή άλλα αρχεία που πρέπει να διαβάζονται γρήγορα είναι να τα παίρνουμε από τα assets και να το τοποθετούμε εκεί μέσα. Καμία ερώτηση μέχρι εδώ? Πάμε να ρίξουμε, επειδή με τα δοστάκια που βγαίνουν δεν θα προλάβετε να δείτε πολλά πράγματα μέσα από το TeamViewer, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο project ELAC 4, το οποίο έχει ήδη ανέβει. Το project αυτό δεν έχει τίποτα άλλο παρά ένα activity, το οποίο δεν έχει τίποτα πάνω, κάποια τοστάκια απλά θα βγουν στην οθόνη, και το οποίο τι κάνει? Ελέγχει αν η βάση δεδομένων που είδατε προηγουμένως είναι στο τοπικό φάκελο που θα έπρεπε να είναι. Εάν είναι, την ανοίγει απευθείας, απλά την ανοίγει, δεν κάνει κάτι άλλο. Εάν δεν είναι, την παίρνει από τα assets και την αντιγράφει εκεί που θα πρέπει να βρίσκεται και μετά την ανοίγει. Αυτή η τεχνική τώρα δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε μόνο για τη βάση. Αν αύριο κάποιος, ας πούμε, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει 50, 100, 200 εικόνες στα assets και θέλει να μπορεί στη διάρκεια ενός ενδυματολογίου να τις ανοίγει πολύ γρήγορα, θα πρέπει αυτές οι 200 εικόνες να βρίσκονται σε κάποιο φάκελο στο Android. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Okay. Λοιπόν, να δούμε λίγο την OnCreate. Η OnCreate βλέπετε ότι έχει ένα layout και δεν υπάρχουν αναφορές σε αντικείμενα. Γιατί? Γιατί δεν έχει τίποτα το layout. Ορίστε. Βεβαίως, ευχαριστώ.
Εάν create πραγματικά δεν έχει τίποτα. Το content view, αν το ανοίξουμε, να το ανοίξουμε, είναι ένα κενό αρχείο. Το μόνο που έχει είναι relative layout, το οποίο δεν έχει μέσα απολύτως τίποτα, το βλέπετε. Το πρώτο πράγμα που εκτελείται είναι μια συνάρτηση, μια μέθοδος με το όνομα checkDB, η οποία αν βρει τη βάση εκεί που πρέπει να είναι θα επιστρέψει true, αν δεν τη βρει εκεί που πρέπει να είναι θα επιστρέψει false. Αυτή εδώ η γραμμή, τώρα δεν θα φαίνεται όλη φαντάζομαι, σκολάρω, έτσι, ελέγχει εάν υπάρχει το αρχείο example.sqlite, το οποίο το βλέπουμε στα assets, στο δίσκο. Η Get Application Context μας επιστρέφει το context εφαρμογής, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο τρέχει, κάποιες πληροφορίες έτσι, που αφορούν το περιβάλλον στο οποίο τρέχει η εφαρμογή. Για παράδειγμα, θέλουμε να δούμε το πακέτο ή που είναι εγκατεστημένο στο δίσκο του κινητού, θα χρησιμοποιήσουμε το Application Context. Έχοντας το Application Context, εκτελούμε την Get Files Dir. Η Get Files Dir μας επιστρέφει το φάκελο στον οποίο θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας για να φυλάσει τα αρχεία της. Το default φάκελο, αυτός που είναι προστατευμένος από το σύστημα και δημιουργείται αυτόματα με το που εγκατασταθεί η εφαρμογή. Αυτός είναι ο φάκελος. Αυτό εδώ μετά είναι το full path name αυτού του φακέλου. Συνήθως, έτσι, εξορισμού, ο φάκελος ξεκινάει έτσι. Είναι ο φάκελος data που βρίσκεται μέσα στο φάκελο data και αμέσως μετά υπάρχει ένας φάκελος με το όνομα το πακέτο της εφαρμογής com και τα λοιπά της εφαρμογής. Και κάτω από εκεί μπορούμε να φτιάξουμε όσους υποφακέλους θέλουμε. Αυτό όμως δεν είναι κανόνας. Κάποια εταιρεία έτσι που παίζει λίγο με τη μνήμη και το πώς χωρίζει το δίσκο στο κινητό μπορεί να το έχει αλλάξει. Επειδή λοιπόν εμείς δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο, εκτελούμε αυτό εδώ το πράγμα, μας δίνει το σύστημα το φάκελο στον οποίο πρέπει να γράψουμε ή βρίσκονται τα αρχεία μας και βάζουμε εμείς και τον υποφάκελο databases, γιατί θέλουμε να είναι οργανωμένος ο χώρος μας, οπότε θα έχουμε ένα φάκελο databases, ένα φάκελο pictures, ένα φάκελο ξέρω, music κτλ. Όλο αυτό εδώ τώρα επιστρέφει ένα string, το οποίο το string θα το δούμε στην εκτέλεση σε ένα τοστάκι, με ένα τοστάκι για ένα δευτερόλεπτο στην οθόνη. Στη συνέχεια παίρνουμε αυτό εδώ το string, κολλάμε και το όνομα του αρχείου δίπλα και έχουμε το πλήρες όνομα της βάσης δεδομένων. Η κλάση file τώρα στη Java, όχι μόνο στο Android, στη Java γενικά χειρίζεται τα αρχεία ως αντικείμενα λειτουργικού συστήματος. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε αν υπάρχει file, κάνουμε ένα new file με το path name και μετά λέμε e file exists. Ή e file.isReadOnly. Ή e file is directory. Ή e file.createDirectory. Ό,τι θέλουμε να δούμε λοιπόν σε ένα αρχείο, θεωρώντας το αντικείμενο του λειτουργικού συστήματος, αυτό το πετυχαίνουμε χρησιμοποιώντας την κλάση file. Στο παράδειγμα μας, φτιάχνουμε αντικείμενο file δίνοντας το path και το όνομα του αρχείου και στη συνέχεια εκτελούμε το dbfile.exists. Αυτό θα μας δώσει ή true αν υπάρχει πλήρως αυτό το όνομα ή false. Αν δεν υπάρχει θα γράψουμε στην οθόνη με ένα τοστάκι database not found και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε false. Αλλιώς θα επιστρέψουμε true. Αυτό κάνει check db. Υπάρχει μια ερώτηση? Όχι. Τώρα αν αύριο θέλουμε να ελέγξουμε αν έχουμε περάσει τις εικόνες, θα γράφαμε κάτι τέτοιο, έναν υποφάκελο pictures για παράδειγμα και θα βλέπαμε αν υπάρχει εικόνα τάδε εκεί μέσα. Εάν τώρα δεν υπάρχει η εικόνα, συγγνώμη, βάση δεδομένων, τότε θα εκτελέσουμε την copy db για να την αντιγράψουμε. Και αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και για εικόνες ή για οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στα assets. Με αυτόν εδώ τον τρόπο παίρνουμε πρόσβαση σε αυτό εδώ το αρχείο. Με το Get Application Context, όπως προηγουμένως,
Get Assets μας δίνει τον φάκελο πρόσβαση στα assets, σε ό,τι βρίσκεται εδώ μέσα, και μετά του ζητάμε να ανοίξει το example.sqlite. Εάν κάτι πάει λάθος εδώ, θα έρθουμε στο exception. Λογικά τίποτα μέχρι στιγμής δεν πρέπει να πάει λάθος. Έτσι. Η Create Directory δουλειά της είναι να φτιάξει αυτόν εδώ το φάκελο. Αν δεν υπάρχει βάση, σημαίνει ότι το πρόγραμμα τρέχει για πρώτη φορά ή ο χρήστης κάποια στιγμή μπήκε και έσβησε όλα τα αρχεία του συγκεκριμένης εφαρμογής από τις ρυθμίσεις. Οπότε δεν υπάρχει βάση, δεν θα υπάρχει λογικά και ο φάκελος. Πάει λοιπόν και φτιάχνει αυτόν εδώ το φάκελο. Πώς? Παίρνει Get Application Context, Get Files Dir, Get Absolute Path, κολλάει και το όνομα του φακέλου Databases, έτσι. Πού το χάσα? Να το. Και στη συνέχεια, εάν ο φάκελος δεν υπάρχει, φάκελος.mkdir. Με τη μέθοδο δηλαδή mkdir της κλάσης file, δημιουργούμε φακέλος. Αφού φτιάξαμε το φάκελο, είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε αντιγραφή. Δεν ξέρω αν φαίνεται όλο στην οθόνη. Φαίνεται εκεί πάνω το μεγάλο. Θέλουμε λίγο στο κομμάτι, θέλουμε. Μία ιδέα αριστερά. Οι εντολές που έχουν σχέση με διάβασμα και γράψιμο αρχείων είναι πάντα μέσα σε try catch, γιατί μπορούν να δημιουργηθούν ένα κάρο εξαιρέσεις. Συνήθως με το αρχείο δεν υπάρχει, δεν μπορώ να γράψω κτλ. Λοιπόν, εδώ τι παίρνουμε. Παίρνουμε ένα input stream, ένα αρχείο για διάβασμα. Το input stream δεν βλέπει το αρχείο σαν αντικείμενο του λειτουργικού, βλέπει το αρχείο ως σειρά από bytes που είναι έτοιμες να διαβαστούν. Και από το application context παίρνουμε τον φάκελο των assets και ζητάμε να ανοίξει αυτό εδώ ως αρχείο. Αυτό εδώ τώρα είναι ένα input stream, από το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε byte δεδομένα. Εκτελούμε την Create Directory, την είδαμε, για να φτιάξουμε το φάκελο στο οποίο θα μπει το αρχείο, και στη συνέχεια παίρνουμε, δημιουργούμε ως string το path στο οποίο θα γίνει αποθήκευση. Πάμε λίγο δεξιά. Λοιπόν, Get Application Context, Get File Dir, Absolute Path, Syn Databases. Και στη συνέχεια κολλάμε δίπλα σε αυτό το path το όνομα του αρχείου που θα δημιουργηθεί. Δεν είναι υποχρεωτικό φυσικά το original όνομα αρχείου να είναι ίδιο με το όνομα του αρχείου που θα μπει εδώ μέσα. Στη συνέχεια ανοίγουμε ένα output stream, ένα κανάλι αρχείο, στο οποίο θα γράψουμε bytes με αυτό εδώ το όνομα. Κανονικά θα μπορούσαμε, ή θα έλεγε κάποιος, ότι θα μπορούσα να διαβάζω ένα byte από το ένα αρχείο και να γράφω ένα byte στο άλλο. Δεύτερο byte από το πρώτο αρχείο και γράφω το δεύτερο byte κτλ. Δεν το κάνουμε αυτό γιατί έτσι θα καθυστερήσει. Αποδεικνύεται από τα λειτουργικά στήματα και από πειράματα ότι είναι καλό να διαβάζουμε ολόκληρα blocks σε ένα αρχείο. Το πόσα τώρα, πόσο είναι το μέγεθος αυτού του block για να γίνει γρήγορα η δουλειά, είναι μεγάλη ιστορία και να τη συζητήσουμε. Το 1024 πάντως είναι ένας πολύ καλός αριθμός. Άρα, τι ζητάμε εδώ? Λέμε από το αρχείο εισόδου διάβασε όσο χωράει αυτός ο buffer. Αυτός ο buffer χωράει 1024 bytes. Αν υπάρχουν πάνω από 1024, θα κόψει τα 1024 πρώτα και θα τα βάλει εδώ πέρα. Και στη μεταβλητή length θα μας δώσει τι? Τον αριθμό των χαρακτήρων που μπόρεσε να διαβάσει. Εφόσον το αρχείο είναι πάνω από 1024, εδώ θα υπάρχει το 1024.
Στη συνέχεια, πάμε στο αρχείο εξόδου και γράφουμε από την αρχή του buffer όσους χαρακτήρες διαβάσαμε. Οκ. Αν υποθέσουμε ότι το αρχείο μας είναι 1030 bytes, στο πρώτο διάβασμα θα διαβαστούν 1024 και θα γραφτούν 1024. Στο δεύτερο διάβασμα θα διαβαστούν 6 και θα μπουν στις 6 πρώτες θέσεις αυτού του buffer. Η μεταβλητή αυτή θα πάρει 6 και στη συνέχεια το write θα γράψει από την αρχή του buffer 6 bytes. Την τρίτη φορά που θα προσπαθήσει να διαβάσει πάλι 1024 bytes, θα διαβάσει 0 bytes, οπότε εδώ θα γίνει false και θα έρθει από κάτω. Με αυτόν τον τρόπο αντιγράφουμε blocks με bytes. Θα κλείσουμε το αρχείο εξόδου, θα κλείσουμε το αρχείο εισόδου, αντυπώσουμε και ένα μηνυμα, θα βγάλουμε και ένα μηνυματάκι ότι έγινε η αντιγραφή και τελείωσε το θέμα. Στη συνέχεια, εδώ βλέπουμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε ένα SQLite αρχείο το οποίο ξέρουμε ότι βρίσκεται ήδη στο δίσκο του τηλεφώνου. SQLite database.open database. Αυτό εδώ είναι το όνομα του αρχείου, το βρήκαμε από πάνω με το συγκεκριμένο τρόπο. Εδώ είναι μια παράμετρος cursor factory, την ξεχνάμε. Και εδώ είναι μια παράμετρος, μια σταθερά που λέει αν θα ανοίξουμε τη βάση δεδομένων μόνο για διάβασμα ή για διάβασμα και γράψιμο. Την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί η εφαρμογή, θα εκτελεστούν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θα προσπαθήσει να ανοίξει από το δίσκο τη βάση, θα δει ότι δεν υπάρχει, θα φτιάξει τον κατάλογο, θα κάνει την αντιγραφή και στη συνέχεια θα εκτελεστεί αυτό εδώ το πράγμα και θα ανοίξει η βάση. Όλες τις επόμενες φορές θα διαπιστώσει ότι το αρχείο υπάρχει και θα έρθει κατευθείαν εδώ. Δεν θα γίνει η αντιγραφή από τα assets. Πότε θα ξαναπάμε στην αρχική κατάσταση, εάν απεγκαταστήσουμε και ξανακαταστήσουμε την εφαρμογή, ή αν, ενώ έχει τρέξει 3-4-5 φορές, ο χρήστης πάει στις επιλογές στην εφαρμογή και κάνει clear τα αρχεία της εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση θα καθαριστεί όλος ο φάκελος και στη συνέχεια, την επόμενη φορά που θα τρέξει η εφαρμογή, θα δημιουργηθεί ξανά η βάση. Καμιά ερώτηση? Ποιο buffer? Όχι, η βάση είναι ένα αρχείο που βρίσκεται εδώ μέσα. Η βάση δεδομένων, στο παράδειγμά μας, είναι το αρχείο. Αυτό. Φαίνεται. Είναι αυτό το αρχείο, το οποίο την πρώτη φορά εμείς πάμε και το βάζουμε εδώ μέσα. Και από εδώ και πέρα το χρησιμοποιούμε, το ανοίγουμε από εδώ. Αυτή είναι η βάση, η SQLite βάση. Όταν είναι φορτωθεί, από τα assets εδώ μέσα, ως αρχείο. Είναι copy αρχείο αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν γίνεται αυτή η δουλειά, δεν τη θεωρούμε βάση δεδομένων, θεωρούμε ένα αρχείο που διαβάζουμε byte προς byte. Σαν να κάνουμε copy-paste στο Windows Explorer, το ίδιο πράγμα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει εδώ, τότε χρησιμοποιούμε SQLite μεθόδους για να την ανοίξουμε ως βάση και να διαβάσουμε ή να γράψουμε δεδομένα. Ναι, το byte, το buffer που είδαμε προηγουμένως, μήπως μιλάμε για αυτό το buffer. Ωραία, αυτός ο buffer, ξεχνάμε ότι είναι βάση δεδομένων, είναι copy ένα αρχείο σε ένα άλλο. Ο buffer αυτός είναι η μνήμη στην οποία διαβάζουμε από το ένα αρχείο και γράφουμε στο άλλο. Δεν μπορεί να γίνει copy από δίσκο σε δίσκο που να περάσει από τη μνήμη. Έτσι. Αυτός είναι αυτός ο buffer. Αλλά αυτός ο buffer δεν το βλέπει ως βάση δεδομένων, το βλέπει απλά σαν σειρά από bytes που πρέπει να φύγουν από εδώ και να πάνε εκεί. Όταν δηλαδή θα τρέξει αυτή η εφαρμογή και θα έχει εικόνες, εκτός από τις ερωτήσεις, αυτές οι εικόνες θα φύγουν από τα assets και θα πάνε στο δίσκο με έναν τέτοιο τρόπο. Με έναν αλγόριθμο του στυλ. Για κάθε αρχείο εικόνας που είναι στα assets, πάρτο, άνοιξε το, μετέφερε το byte προς byte εκεί, κλείστο. Και έτσι θα κάνουμε το copy στην αρχή. Άλλο? Βεβαίως.
Όχι, 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 δεν διαλύει. Της μνήμης. Ναι, οκ. Okay. Μισό λεπτό. Πώς θα την πω, DB1. Αυτό εδώ είναι αρχείο στο δίσκο. Okay. Μέσα στο αρχείο, με κάποιον τρόπο που δεν μας ενδιαφέρει, υπάρχουν οι πίνακες που έχουν μέσα τις εγγραφές και τους δείκτες και τα δείκτες. Ό,τι έχει μια βάση δεδομένων τελικά. Έτσι, ό,τι κρατάει ένα σύστημα διαχείρισης βάση δεδομένων. Εμείς, όταν θέλουμε να δουλέψουμε αυτό το πράγμα, δημιουργούμε αντικείμενα τύπου SQLite Database, έτσι, και υπό αντικείμενα και κέρσος κτλ. Φτιάχνουμε το αντικείμενο εδώ στη μνήμη. Το συνδέουμε, ας πούμε, με την Open Database, με αυτό εκεί. Δίνουμε εντολές, καλούμε μεθόδους αυτού εδώ του αντικειμένου, οι οποίες μέθοδοι ή τραβάνε στοιχεία από εκεί και τα κάνουν οι κέρσος και εμείς τα κάνουμε ό,τι θέλουμε, ή κάνουν, εκτελούν εντολές του στυλ insert, update κτλ. Ό,τι εκτελεστεί από τροποποίηση, εκτός από την δουλειά που κάνει στη μνήμη, πάει και γράφει, κάνει, δημιουργεί και αλλαγές εδώ. Okay. Κάποια στιγμή αυτό το αντικείμενο μπορεί να φύγει από τη μνήμη. Ή μπορεί να κλείσει και εφαρμογή, άρα φεύγει το αντικείμενο στην μνήμη. Αυτό όμως μένει ως έχει. Την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε τη βάση, οι αλλαγές ισχύουν. Άλλο. Οπότε με αυτό το παράδειγμα έχουμε ό,τι χρειάζεται για να βγάλουμε και το δεύτερο κομμάτι της άσκησης, έτσι. Να έχουμε ήδη έτοιμη βάση και να την αντιγράψουμε στο σωστό σημείο στο τηλέφωνο. Βεβαίως. Που κάνουν τι. Οκ. Okay. Για ποια δουλειά. Πώς θα εκτελέσουμε αυτές τις εντολές αν δεν γράψουμε κώδικα Java. Η οποία θα εκτελεστεί πώς. Να ξεχάσουμε λίγο το Android, να ξεχάσουμε λίγο το Android. Πάμε σε κλασικό προγραμματισμό, desktop εφαρμογή. Εκεί έχουμε ένα γραφικό περιβάλλον, το οποίο κλάνουμε κλικ, γράφουμε κείμενα και πάει στη βάση. Αυτό πώς πάει στη βάση. Εκτελεί εντολές Java ή εκτελεί C που κάνουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ο κώδικας, δεν μπορεί να φύγει από τη μέση. Όταν, αν δείτε, ας πούμε, στη MySQL, που είναι πιο σοβαρά τα πράγματα, δεν θα πετύχω καλό μαρκαδόρο σήμερα. Έτσι. Εδώ είναι, ας πούμε, ο MySQL Server. Εδώ είναι πολύ βαρύ πράγμα, το οποίο διαχειρίζεται όλη τη βάση. Η πιο απλή περίπτωση, για να δώσουμε εντολές εδώ, τι είναι, να ανοίξουμε μία κονσόλα και να γράψουμε MySQL, πλην user κτλ. Κτλ, έτσι. Οπότε ανοίγει η κονσόλα και αρχίζουμε εδώ, insert into κτλ. Αυτό όμως δεν είναι πρόγραμμα. Ρητορικό. Είναι πρόγραμμα, το οποίο είναι γραμμένο σε τι, κατά πάσα πιθανότητα σε C. Θα μπορούσε να είναι και σε Java. Θα μπορούσε να. Εδώ, για να πετύχουμε αυτό το πράγμα, έρχεται εδώ ο κατασκευαστής και μας δίνει ένα API. Έτσι, μια βιβλιοθήκη, η οποία επιτρέπει σε C, σε Java, άλλη για C, για άλλη για Java, να φεύγουν ερωτήματα από ένα πρόγραμμα και να φτάνουν εδώ. Η ίδια η MySQL ή οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε αυτός που έφτιαξε το plugin για το Firefox, τι κάνει. Παίρνει αυτό το API και φτιάχνει ένα interface, είτε command line είτε παραθυρικό, το οποίο εμείς του γράφουμε insert into database, bla bla bla, string 1, string 2, string 3, και αυτό καλώντας πράγματα σε αυτά που μας έδειξε ο κύριος Τσολακίδης, έτσι, καταφέρνει, ανοίγει εδώ κανάλι, στέλνει δεδομένα, θα παίρνει ο server και τα γράφει στη βάση. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να τρέχει κάτι και στο βάθος του, να μην είναι η C, C++, η Java ή κάτι αντίστοιχο.
τι ακριβώς. Okay. Ο ράπερ αυτός τι είναι γραμμένος. Έχω διαφωνία με έναν συνάδελφο στο τμήμα, ο οποίος θεωρεί ότι η MySQL είναι η απόλυτη γλώσσα. Άμα ξέρεις MySQL, PHP κάνεις τα πάντα. Δεν θα διαφωνήσω, μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Όλες όμως οι βιβλιοθήκες της MySQL σε τι είναι γραμμένες. Τις PHP σε τι είναι γραμμένες. Σε εσύ. Δηλαδή, εντάξει. Γράφουμε εμείς insert into. Συμφωνώ. Αυτό το πράγμα το παίρνει PHP, το κάνει C, κάνει κλίσεις. Ή πίσω από αυτό το MySQLi υπάρχει μια βιβλιοθήκη C που καλεί το αντίστοιχο IP. Από αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή κάποια στιγμή οι εντολές για να φτάσουν στο database server θα φτάσουν μέσω socket, είτε internet socket είτε Linux socket, αν μιλάμε για Linux, θα φτάσουν μέσα στο socket ως σειρές από byte. Και δεν θα φτάσουν ως insert into. Θα φτάσουν ως commands. Δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει. Εκεί έχεις API που είναι πάνω σε API που είναι σε πάνω API. Όσο πιο υψηλό το επίπεδο του API, τόσο καλύτερο, τόσο πιο πολύ μνήμη και χρόνο τρώει. Καμία αντίρρηση. Θα μπορούσε και εδώ κάποιος να φτιάξει ένα API που να κάθεται πάνω στο SQLite API και να κάνει πιο έτσι, πολύπλοκα πράγματα με λιγότερες εντολές. Θα μπορούσε να. Όχι, δεν το έχω ψάξει. Ψάξτε. Google it. Δεν είναι 100 γραμμές κώδικα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα πιο απλό. Καταρχήν το Android, γι' αυτό χρησιμοποιεί συνέχεια SQLite. Πρέπει να πράγματα να μένουν απλά. Το απλά βέβαια είναι κριτήριο του καθενός. Και μικρά. Αν κάτσει από πάνω API και πάνω σε αυτό ένα άλλο API και ένα άλλο API από πάνω, τότε μπαταρία και επεξεργαστής θα τελειώσουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτός είναι και ο λόγος που στο default, ας πούμε, API του Android δεν υπάρχουν, για όποιους λέει κάτι όρος, SOAP Web Services. Δεν υπάρχουν καθόλου. Θεωρητικά απαγορεύονται. Έτσι. Μόνο REST Web Services, επαναλαμβάνω αν σας λέει κάτι όρος. Έτσι. Υπάρχει τώρα εξωτερική βιβλιοθήκη που τα δουλεύει, αλλά δεν πρέπει, λέει το Android, να χρησιμοποιείται. Απλά πράγματα και μικρή επεξεργασία. Αυτό θέλουμε σε τέτοιες συσκευές. Άλλο? Οκ. Okay.